Καλησπέρα. Ένα βιντεάκι American Truck Simulator μετά από πάρα πολύ καιρό, μετά από μεγάλο διάστημα. Και λόγω του ότι ξεκινάμε το παιχνίδι από την αρχή λόγω του σκληρού δίσκου που άλλαξα, ξεκινάμε με τα δρομολόγια που δουλεύουμε για άλλους. Έχουμε ένα Kenworth W900 και μεταφέρουμε δυναμίτη 35.000 λίμπρες περίπου και πηγαίνουμε στο Sierra Vista. Ξεκινάμε λοιπόν το δρομολόγιο μας. Θα δείτε τώρα πόσο διαφορετικό είναι το τοπίο εδώ σε σχέση με το Eurotruck. Στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού δεν έχει πλούσια βλάστηση, δεν έχει πολύ πράσινο. Αλλά έτσι είναι συνήθως το μεγαλύτερο μέρος το τοπίο στην Αμερική. Το κλασικό με τους φοίνικες θα το δούμε σε πολλά σημεία μέσα στο παιχνίδι. Όπως είπαμε, μεταφέρουμε δυναμίτη, οπότε θέλει μεγάλη προσοχή. Τι έγινε, γιατί σταμάτησε αυτός που θέλει να πάει? Τι παπάρας ρε πούστη. Τι παπάρας, χωρίς να έχει μπροστά του τίποτα, σταμάτησε να μας έπιασε και το φανάρι. Τελικά, μαλάκες οδηγοί υπάρχουν και εδώ, από ό,τι φαίνεται. Και γενικά, οι μαλάκες οδηγοί πάντα θα υπάρχουν, τέλος πάντων. Κατάλαβα το λόγο για τον οποίο είχε μείνει ακινητοποιημένος και δεν προχώρηγε, τέλος πάντων.
μαζεύεις και το φανάρι. Όπως θα παρατηρήσετε κιόλας, εδώ τα φανάρια είναι σε διαφορετικό σημείο, δηλαδή δεν είναι στη δική μας πλευρά. Δεν είναι είναι στην απέναντι μεριά του πεζοδρομίου. Και πάντα πρέπει να σταματάς λίγο πριν την κάθε τη γραμμή που συναντάς μπροστά σου. Αν την περάσεις, σε πιάνει ότι θεωρεί ότι έπιασες, ότι πέρασες με κόκκινο. Βλέπετε πόσο έντονη είναι η διαφορά του τοπίου στο American Track σε σχέση με το Euro Track. Αισθητή η διαφορά στο τοπίο των δύο ηπείρων, Αμερικής και Ευρώπης. Όπως υπάρχει αισθητή διαφορά και στις διαδρομές. Εδώ δεν υπάρχουν τόσες πολλές στροφές όπως το Eurotrack. Εδώ οι δρόμοι είναι πιο πολύ ευθείες έχει και οι στροφές που έχει είναι μεγάλες. Λίγο πολύ θυμίζει σαν να κατεβαίνουμε Αίγυπτο. Και στην Αίγυπτο περίπου έτσι. Βέβαια στην Αίγυπτο έχει ακόμη πιο πολύ άμμο και πολύ λιγότερη βλάστηση. Είναι έρημος πιο πολύ. Θα επιταχύνουμε σχεδόν ταυτόχρονα με αυτό. Ναι. Βγαίνει στην έξοδο εδώ. Πάρω λίγο, πήγαμε να μπερδευτούμε με το χάρτη εδώ. Πάρω λίγο, θα πηγαίναμε αλλού για αλλού. Ευτυχώς το προλάβαμε την τελευταία στιγμή και ξαναμπήκαμε στο κανονικό δρόμο, στην πορεία μας. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα παρατηρήσετε ότι τα φορτηγά είναι και πιο θορυβόδη.
πιο δυνατές μηχανές. Έχει το παιχνίδι και κάποια μοντέλα φορτηγών πολύ γνωστά, όπως το Kenworth, το W900 και το Peterbilt το 389, το οποίο προσθέθηκε πρόσφατα στο παιχνίδι, δεν έχει πολύ καιρό που προσθέσανε στο παιχνίδι το Peterbilt το 389. Βέβαια υπάρχουν πολλές μάρκες ακόμα και πολλά μοντέλα που θα μπορούσαν να προσθεθούν στο παιχνίδι. Πιστεύω σιγά σιγά να τα βάλουν. Και να μην χρειάζεται να τα κατεβάζει σε mod και τέτοια. Πιο καλό είναι να είναι στάνταρ φορτηγά του παιχνιδιού. Αποφεύγεις πώς να το πω, αποφεύγεις διάφορα προβλήματα. Περάσαμε κόκκινο. Τουσουδιά. Τέλος πάντων. Νόμιζα ότι θα προλαβαίναμε να περάσουμε, αλλά μας πρόλαβε το φανάρι. Πάμε λίγο δεξιά να εμφανίσουμε και το ερωτηματικό που έχει, το οποίο είναι γραφείο ευρέσεως εργασίας. Τις αντιπροσωπείες τις έχω βρει όλες μέσα στο παιχνίδι. Οπότε αυτά που μας μένουν να αναγνωρίσουμε είναι γραφεία ευρέσεως εργασίας. Πάλι με πάλι μπερδεύτηκα με το φανάρι που πάει ευθεία. Τέλος πάντων. Θα το
συνηθίσουμε, έχουμε ξεσυνηθίσει λίγο. Με τον καιρό θα συνηθίσουμε σε αυτά τα μικρό θεματάκια με το φανάρι. Με μπερδεύουν τα φανάρια βασικά με το. Έχω συνηθίσει από το Eurotrack που με το φανάρι το που έχει ένα φανάρι και ουσιαστικά μπορείς να στρίψεις και αριστερά και δεξιά και γι' αυτό και εδώ μπερδεύομαι και στρίβω. Και η καρότσα. Είχαμε το προβληματάκι με το τρέιλερ. Εντάξει, καβαλήσαμε στιγμή το ακούτε το θόρυβο της μηχανής. Εντάξει, πολύ πιο εντυπωσιακός από τα ευρωπαϊκά φορτηγά. Φτάσαμε στον προορισμό μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το βιντεάκι. Εντάξει, μικρή διαδρομή σχετικά. Αν σας άρεσε, μαρκάρετε ένα like. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μάλλον ένα βιντεάκι από το American Track Simulator. Και σιγά σιγά στην πορεία θα αγοράσουμε και δικό μας φορτηγό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.